τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως, υπουργική απόφαση βάσει της οποίας εξουσιοδοτήθηκε η τουρκική ανώνυμη εταιρεία πετρελαίου να διεξάγει έρευνες πετρελαίου εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων, όλοι θυμόμαστε. Στο χάρτη που σας παρουσιάζουμε τώρα, ο οποίος δημοσιεύθηκε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο GeoStrategy με πηγή το τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων με ημερομηνία 17/6/2011, διαφαίνεται ότι η Τουρκία είχε οριοθετήσει τη λεγόμενη αποκλειστική οικονομική ζώνη της μακριά από την ΑΟΣ της Κύπρου. Ακολούθως όμως, στο χάρτη που δημοσιεύθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Υποθέσεων Πετρελαίου του τουρκικού Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων στις 21/12, φαίνεται ότι προχώρησαν οι βλέψεις της. Και ακολούθως, στο χάρτη που είδε το φως της δημοσιότητας, τον οποίο και βλέπουμε, περιλαμβάνει τις αποφάσεις της εφημερίδας της κυβερνήσεως στις 27/4/2012. Φαίνεται μάλιστα πλήρως ο εκτροχιασμός της με τη γραμμή της να τέμνει νικήτα τα κυπριακά οικόπεδα. Νομίζω το βλέπουμε. Στον πρώτο χάρτη, δηλαδή, η Τουρκία καταπατούσε κατά το ίμιση την ελληνική ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο χάρτη του Ιανουαρίου του 2012, όπου καταπατείται το σύνολο αυτής, με ξεκάθαρη διείσδυση βεβαίως στα κυπριακά οικόπεδα. Η τριπλή αυτή μετάλλαξη νικήτα της Τουρκίας στην οριοθέτηση της λεγόμενης ΑΟΣ της αποβλέπει ξεκάθαρα στην αποκοπή της Ελλάδας από την Κύπρο και στην άμεση βεβαίως αμφισβήτηση των ελληνικών και κυπριακών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Σας ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλό βράδυ.